Καταρχάς, τι ώρα βασικά σήμερα και μάθατε για το συγκεκριμένο περιστατικό, το κρούσμα το οποίο εξετάζεται, κρούσμα κορονοϊού εκεί στο Ρέθυνο με τον 20χρονο φοιτητή και ποιες ήταν οι πρώτες κινήσεις, δεν ξέρω αν λάβατε κάποια συγκεκριμένη εντολή, από άνωθεν, προκειμένου να προχωρήσετε και στην αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος, μέχρι για την Κυριακή τουλάχιστον. Ναι, κοιτάξτε, εντολή δεν λάβαμε. Ουσιαστικά σήμερα το πρωί αυτό που έγινε, είχαμε μια επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι υπήρξε, ότι υπήρξε ιχνηλάτηση για τον συγκεκριμένο φοιτητή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μας ενημέρωσε ότι προέρχεται από σχολή του Ρεθύμνου. Αυτή ήταν, ξέρετε, όλη η ενημέρωση σχετικά με τον φοιτητή, ότι προέρχεται, δηλαδή, ότι φοιτά σε σχολή του Ρεθύμνου. Και αυτό που εκκρεμεί είναι τα αποτελέσματα της εξέτασης, αν είναι θετικό στον ιό, η οποία γίνεται από το Εργαστήριο Υιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, εδώ στο Ηράκλειο. Κύριε Πρίτανη, έχετε πληροφορίες, γιατί ρωτάει και ο κόσμος, και φαντάζομαι ευστόχος ρωτάει, αν ο φοιτητής ήταν κάτοικος της πόλεως ή αν ήταν μέσα στη φοιτητική εστία τελικά, που εκεί φαντάζομαι θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι είχατε πάρει και επιπλέον μέτρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κοιτάξτε, δεν έχουμε αυτή την πληροφορία, γιατί επίσημα δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα του φοιτητή, ποιος είναι δηλαδή. Αυτό που σίγουρα έπρεπε να κάνουμε και κάναμε, στη συνεννόηση τόσο με το Υπουργείο Υγείας όσο και με το Υπουργείο Παιδείας, διότι στη συνέχεια είχαμε επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ο οποίος επικοινώνησε και με την Υπουργό, αποφασίσαμε για προληπτικούς λόγους να κλείσουμε άμεσα το κάμπους στο Ρέθυμνο, όπως και κάναμε. Δηλαδή, μία ώρα μετά την αρχική μας επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, αποφασίστηκε από την Πρυτανία και ανεστάλλει η λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο. Και στις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, κύριε Πρίτανη. Ορίστε. Και στις διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, αλλά και στο χώρο που γίνονται και τα μαθήματα, εκεί έχουμε λουκέτο, έτσι. Σωστά. Διότι πρέπει, ξέρω ότι είναι ένα, ίσως θα λέγαμε, αυστηρό μέτρο, αλλά σίγουρα καλύτερα να έχουμε αυτή το προληπτικό μέτρο. Ναι. Γιατί όπως έτσι καταλαβαίνετε, η πρόληψη βοηθάει στην αποφυγή της εξάπλωσης. Επομένως, για το τετραήμερο αυτό το Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο θα είναι κλειστό. Σήμερα, όπως με ενημέρωσε ο κύριος Ουρβίνος από την Ιατρική Σχολή, ναι, θα έχουμε τα αποτελέσματα σε λίγη ώρα, πριν από τις 8 η ώρα το βράδυ. Ναι. Επειδή ο συγκεκριμένος φοιτητής παρουσίαζε μια συμπτωματολογία σχετική με τον ιό, περιμένουμε ότι τα πρώτα αποτελέσματα θα είναι και σαφή. Δηλαδή, αν το τεστ είναι αρνητικό, τότε θα είμαστε περισσότερο εξισιασμένοι ότι όντως δεν... Να φανταστώ ότι αν είναι αρνητικό, θα αρθεί η αναστολή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση που γίνει το αντίθετο, φαντάζομαι θα έχουμε ανακοινώσεις εντός της ημέρας. Σωστά. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό τώρα ό,τι γίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια και όχι μόνο, όπως καταλαβαίνω και σε όλα τα σχολεία, όλο το βαθμίδιο της εκπαίδευσης, σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρχει μια συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας το Σάββατο για να αξιολογηθεί η κατάσταση για όλη την εκπαίδευση, για όλες τις βαθμίδες στη χώρα μας και τι θα κάνουμε.
Επομένως, γενικευμένα δηλαδή μέτρα ενδεχομένως από το Σάββατο, εάν αυτό αποφασιστεί. Έτσι, αν αυτό αποφασιστεί. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσακαλίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.